Ο προφήτης, κεφάλαιο 1 και εδάφιο 16, σελίδα 621, πρώτο κεφάλαιο, εδάφιο 16, από τη σελίδα 621, από το βιβλίο Ισαΐας ο προφήτης. Λούστητε, καθαρίστητε, αποβάλλετε την κακία των πράξεών σας, απέμπροσθεν των οφθαλμών μου, παύσατε πράττοντες κακών, μάθετε να πράτετε το καλό, εξητήσατε κρίση, κάμετε ευθύτητα εις των δε δυναστευμένων, κρίνατε των ορφανών, προστατεύσατε τη δίκη της χείρας. Έλθετε τώρα, ας διαδικαστόμεν, λέει ο Κύριος, εάν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν, θέλουσι γίνει λευκή ως χιόν, αν είναι ερυθρέως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκόν μαλλίον. Εάν θέλετε και υπακούσετε, θέλετε φάγει τα αγαθά της γης. Εάν όμως δεν θέλετε και αποστατήσετε, θέλετε καταφαγωθεί υπό μαχαίρας, διότι το στόμα του Κυρίου ελάλησε. Πώς η πιστή πόλης κατεστάθη πόρνη, ή το πλήρης κρίσεων, η δικαιοσύνη κατόκιεν αυτή, αλλά τώρα φωνείς. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου είναι κεράστη μεθύδατος, οι άρχοντές σου είναι απειθείς και σύντροφοι κλεπτών, πάντες αγαπώς η δώρα και κυνηγούσιν αντιπληρωμάς, δεν κρίνουσιν των ορφανών, ουδέ έρχεται η δίκη της χείρας προς αυτούς. Δια τούτο, λέγει Κύριος, ο Κύριος των δυνάμεων, ο κρατεός του Ισραήλ, ο θέλω χορταστεί επί τους εναντίους μου και θέλω εκδικηθεί κατά των εχθρών μου. Και θέλω στρέψει τη χείρα μου επί σέ και αποκαθαρίσει τη σχορίαν σου και αφαιρέσει όλων σου των κασίτερων. Και θέλω αποκαταστήσει τους κριτάς σου ως το πρώτερον και τους συμβούλους σου ως το απαρχής. Μετά τα αυτά θέλεις ονομαστεί η πόλη της δικαιοσύνης, η πιστή πόλη. Η Σιών θέλει εξαγοραστεί διακρίσεως και οι επιστρέψαντες αυτής δια δικαιοσύνης. Οι παράνομοι και οι αμαρτωλοί ομού θέλουσι καταστραφεί και οι εγκαταλείποντες των Κύριων θέλουσι καταναλωθεί. Αμήν. Εις τον Κύριον ανήκει να εφορά επί πάντα στους ιούς των ανθρώπων. Ιδιαίτερα δε στο λαό του. Στο λαό του Θεού τότε, στην Παλαιά Διαθήκη των Ισραήλ, στην Εκκλησία του Θεού σήμερα, στην Εκκλησία την αληθινή που είναι ο στήλος και το εδραίωμα της αληθείας. Έβλεπε και καμιά φορά βλέπει, αλλά δεν είναι μόνο ότι βλέπει το σύνολο, αλλά βλέπει και επιμέρους τον άνθρωπο, βλέπει και επιμέρους τις οικογένειες, βλέπει και εν γέννη την τοπική εκκλησία και τις εκκλησίες. Όλα είναι κάτω από την κρίση του Θεού, κάτω από τη διάγνωση. Γι' αυτό και το πρώτο πράγμα που κάνει ο Θεός είναι να διακρίνει, γιατί είναι ο μόνος ο οποίος γνωρίζει τις καρδιές των ανθρώπων, την πορεία των ανθρώπων, τις επιθυμίες των ανθρώπων. Διακρίνει λοιπόν τι είναι αυτό που φιλοξενούν οι άνθρωποι μέσα στην καρδιά τους, μέσα στη ζωή τους και επηρεάζει την πορεία τους. Και με βάση αυτά που διακρίνει, πρώτα εξαγγέλει το λόγο του, αποκαλύπτει δηλαδή στους ανθρώπους τι είδε, τι διέκρινε, τι αναγνώρισε μέσα στη ζωή των ανθρώπων και με βάση αυτά τα οποία βλέπει ενεργεί, αφού προηγουμένως προφητεύει τις ενέργειές του. Σήμερα λοιπόν με τη χάρη του Χριστού θα δούμε πώς ενεργεί ο Θεός όταν κάποιος άνθρωπος ξεφεύγει από το θέλημα του Θεού, το αγαθόν, το ευάρεστον και το τέλειον. Ξεφεύγει σαν οικογένεια, σαν άτομα, ακόμη και σαν εκκλησία. Λέγει λοιπόν ότι εκείνο που έβλεπε, περιγράφει ο Ισαΐας, ο Θεός και βλέπει τότε και έβλεπε τότε, ήταν ότι υπήρχε πίστης. Μάλλον υπήρχαν εορτές χωρίς πίστη. Υπήρχαν τελετές χωρίς φόβο Θεού και αγιασμό. Τελετές παρακυρίου. Υπήρχαν θυσίες χωρίς υπακοή.
Υπήρχαν δώρα και προσφορές, αλλά χωρίς καθαρότητα χειρών. Υπήρχε αμαρτία, ταυτόχρονα και δοξολογία προς το Θεό. Διαφθορά, ταυτόχρονα και προσευχή, και λυπήθηκε ο Θεός και περιγράφει και περιέγραψε ο Θεός αυτά τα οποία βλέπει. Ώστε στη συνέχεια, με απόλυτη λεπτομέρεια, να προφητεύσει και να αποκαλύψει το μέλλον το οποίο εξαρτάται από αυτόν. Βλέποντας λοιπόν την Ιερουσαλήμ τότε, την εκκλησία σήμερα, την οικογένεια σήμερα, κάποια οικογένεια, τον άνθρωπο σήμερα, αναρωτιέται και λέει πώς η πιστή αυτή πόλης κατεστάθη πόρνη, πώς έχασε το δρόμο της, πώς έχασε την πίστη της, ήταν πλήρης κρίσεων και δικαιοσύνης, αλλά τώρα όλες οι πολύτιμες αξίες, οι πνευματικές, χάθηκαν. Ο άργυρός σου κατεστάθη σκορία, ο ίνος σου συνεκεράστη μεθύδατος, οι άρχοντές σου. Αυτός δηλαδή που έχει την εξουσία να αποφασίζει ο άνθρωπος για τον εαυτό του, ο άντρας για την οικογένειά του μαζί με τη γυναίκα, οι πρεσβύτεροι μέσα στην εκκλησία. Αυτοί λοιπόν που έχουν εξουσία να αποφασίζουν έγιναν απειθείς, Κύριε Θεέ μου. Αυτά βλέπει ο Θεός. Πάντες αγαπούν τα δώρα και κυνηγούν το συμφέρον τους. Με αποτέλεσμα η θρησκεία τους είναι ματαία, γιατί δεν φροντίζουν για τα ορφανά και δεν επισκέπτονται τις χείρες. Γι' αυτό ο Θεός τώρα ενεργεί σύμφωνα με το νόμο του και το θέλημά του. Πρώτα καλεί σε επιστροφή. Μετανοήσατε, λούσθητε με το λόγο τον Άγιο που είναι το ίδωρτο ζών. Καθαρίστητε με το αίμα του Ιησού Χριστού. Αποβάλλατε την κακία από την καρδιά σας που εκδηλώνεται στις πράξεις σας. Παύσατε να βλέπετε και να πράτετε το κακό, μάθετε να πράτετε το καλό, ζητάτε κρίσιν και δικαιοσύνην Θεού και φροντίστε τους αδυνάμους και τους μεμονωμένους, τα ορφανά και τις χείρες. Και αφού ξεκινήσει ο Θεός την πρόταση με πρόθεση να ακούσει ο λαός του Θεού, οι άνθρωποι του Θεού, τις προτάσεις, το θέλημα, τις σκέψεις του Θεού για επιστροφή και μετάνοια. Και εδώ, αδερφοί αγαπητοί, να είμαστε πολύ προσεκτικοί, γιατί ο λόγος του Θεού λέει εις πολλά πτεωμεν άπαντες. Δεν υπάρχει ουδεής δίκαιος. Η δικαιοσύνη του ανθρώπου είναι ζρυπαρό ημάτιο. Γι' αυτό μην αφήσουμε το Λόγο του Θεού να πέσει χάμω, λέγοντας ότι αυτός ο Λόγος του Θεού δεν είναι για μένα. Σας βεβαιώ εν το ονόματι του Κυρίου μου του Ιησού Χριστού ότι αυτός ο Λόγος είναι για όλους μας, μηδενός εξαιρουμένο. Για όλους μας. Γιατί αν κάποιος θεωρήσει σήμερα ότι αυτός ο Λόγος του Θεού δεν είναι για αυτόν, τότε έπεσε στην παγίδα της αυτοδικαίωσης που θα τον οδηγήσει στη ζωή του σε αδιέξοδα. Γι' αυτό τον Θεό πάντοτε ο χριστιανός, ο άνθρωπος του Θεού, τον πλησιάζει ως ένοχος, γιατί είναι ένοχος. Γιατί μας βεβαιώνει ο Θεός ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες, άλλωστε γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης λέγει, εάν είπομεν, προσέξτε αδελφοί πόσο σοβαρό είναι αυτό, ότι αμαρτία αν δεν έχομεν, και τον εαυτό μας πλανόμεν, αλλά το σημαντικότερο και η αλήθεια, που είναι ο Λόγος του Θεού, είναι ο Χριστός, δεν κατοικεί μέσα μας. Ο άνθρωπος λοιπόν που θα πει δεν είναι για μένα ο λόγος της μετάνοιας, της εξομολόγησης, της επιστροφής στο Θεό, πλανάει τον εαυτό του και το χειρότερο, η αλήθεια του Θεού δεν κατοικεί μέσα του. Σήμερα λοιπόν, με πνεύμα ταπεινού και
και με καρδιά συντετριμένο αναγνωρίζοντας ότι εις πολλά πτέωμεν άπαντες και ο κάθε ένας από μας ξέρει στα πόσα πολλά φταίει, να ακούσουμε μεγάλη προσοχή του Λόγου του Θεού, γιατί η συνέχεια είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσα. Αφού λοιπόν προσκαλεί ο Θεός σε μετάνοια και επιστροφή, τότε λέγει, τώρα αφού ακούσατε, αφού μετανοήσατε, αφού εξομολογηθήκατε τις αμαρτίες σας και επιστραφήκατε, πράγμα το οποίο είναι απαραίτητο να κάνουμε κάθε μέρα μέσα στο ταμείο μας, απαραίτητο είναι. Απαραίτητο, και όχι μόνο τούτο είναι απαραίτητο, αλλά και να συγχωρούμε όλα τα πτέσματα των αδελφών μας, τις αμαρτίες των αδελφών μας, οποιασδήποτε κι αν είναι, για να μπορεί και ο Θεός να συγχωρεί τις δικές μας αμαρτίες και να μην μένουν απάνω μας και οι παλιές και οι καινούργιες αμαρτίες μας. Με πνεύμα λοιπόν ταπεινού, με καρδιά συντετριμένου, τρέμοντες το λόγο, να επιστρέψουμε στο Θεό και να ακούσουμε που μας φωνάζει τώρα που μετανοήσαμε και αναγνωρίσαμε ότι εις πολλά πτεωμεν άπαντες κάθε ένας από εμάς προσωπικά, μας λέει «Ελάτε τώρα ας διαδικαστώμεν», λέγει Κύριος, «γιατί αν οι αμαρτίες σας είναι ως το πορφυρούν κατακόκκινες», έχετε χάσει τον αγιασμό σας, «εφόσον έρθετε και διαδικαστώμεν», έρθετε αφού μετανοήσατε και πλησιάσατε το Θεό και ζητήσατε το αίμα του Χριστού, θα γίνουν λευκές ως χιόν και αν είναι ερυθρές ως κόκκινον, θέλουσι γίνει ως λευκών μαλλίων. Γιατί το αίμα του Ιησού Χριστού, του Υιού του Θεού, καθαρίζει μας πάντοτε από πάσης αμαρτίας. Και αυτή είναι η αρχή της πρόσκλησης του Θεού. Εκείνο που έχει σημασία τώρα είναι, βεβαίως μεγάλη σημασία έχει η αρχή, αλλά η μεγαλύτερη σημασία για τα παιδιά του Θεού είναι η συνέχεια. Εάν θέλετε τώρα και υπακούσετε, τότε θα ευλογηθείτε πλήρως και θα τρώγετε τα αγαθά της Βασιλείας των Ουρανών. Θα είναι δική σας η Βασιλεία του Θεού. Θα είναι δικά σας, θα είναι δικές σας πάσα ευλογία πνευματική στα επουράνια στην Καινή Διαθήκη. Μία προϋπόθεση, εάν θέλετε, με αποτέλεσμα να υπακούσετε στο Λόγο του Θεού. Δεν λέει αν μπορείτε, το βέβαιο είναι ότι δεν μπορούμε, αλλά εάν θέλουμε, ο Θεός θα μας δώσει δύναμη να μπορούμε. Και εμείς θέλουμε, αμήν αδερφοί, εμείς θέλουμε, Χριστέ μου. Θέλουμε να είμαστε υπάκουοι στο θέλημά σου, γιατί η υπακοή είναι καλύτερα από όλες τις θυσίες. Και υποταγή από όλες τις προσφορές. Εάν όμως τελικά δεν θέλετε, τότε θα έρθει κρίση, ταλαιπωρία, θα καταβαδογωθείτε και θα αποστατήσετε. Και από εδώ και πέρα ο Θεός αποκαλύπτει τις ενέργειές του σε αυτούς που άκουσαν, είτε θέλησαν και μετενόησαν, θέλησαν και υπάκουσαν, είτε δεν μετενόησαν, δεν θέλησαν και αποστάτησαν μέσα στο λαό του Θεού. Δια τούτο, λέει ο Κύριος ο Θεός, ο Κύριος των δυνάμεων, εγώ θα κάνω, θα εκχέω την κρίση μου και το θυμό μου σε όλους τους εναντίους μου και τους εχθρούς μου, τους οποίους προσδιορίζει. Ποιοι είναι οι ενάντιοι και οι εχθροί κατά τη γνώμη του Θεού, όπως εκφράζεται μέσα από το Λόγο του? Αυτοί που δεν μετανοούν, που δεν θέλουν και δεν υπακούν στο Λόγο του Θεού. Αυτούς τους βλέπει πλέον σαν εχθρούς του ο Θεός. Γιατί δεν κάνουν μόνο ζημιά στον εαυτό τους, αλλά κάνουν ζημιά και μέσα, είτε στην οικογένειά τους ή μέσα στην εκκλησία, με αποτέλεσμα να έλθει η φωτιά της τιμωρίας τους, ώστε σε αυτούς που μετενόησαν να έλθει η αποκατάσταση. Θα αποκαθαρίσω τη σχωρία σας και θα αφαιρέσω όλο τον καθυστερό σας. Είμαι εχθροί. Οι παράνομοι, οι αμαρτωλοί καταστρέφονται και οι εγκαταλείπονται στον Κύριο καταναλώνονται,
μέσα στο λαό του Θεού, επειδή δεν υπάκουσαν στη φωνή του Θεού, δεν μετενόησαν, δεν καθάρισαν την καρδιά τους, δεν πήγαν στον Κύριο να καθαρίσει την καρδιά τους. Και εκεί υπάρχει κρίσης και αφανισμός. Στην Καινή Διαθήκη το λέει πιο αυστηρά, θα το δούμε μετά. Αυτοί όμως που μετανοούνε, και εμείς σήμερα μετανοούμε, κατά πάντα μετανοούμε, επιστρέφουμε στο Θεό, αναγνωρίζουμε τα λάθη μας, εμείς σήμερα μετανοούμε, σε αυτούς θα φέρω τη φωτιά του Πνεύματος του Αγίου, θα τους καθαρίσω, θα τους ελεήσω, θα αποκαταστήσω τη δικαιοσύνη μου και την κρίση μου και θα τους ονομάσω πόλη δικαιοσύνης και πιστή πόλη. Θα κάνω μια εκκλησία Αγία. Θυμηθείτε πώς ξεκίνησε. Ξεκίνησε πόλης πιστή. Πώς κατάντησες πόρνη, πώς ξέπεσες, αλλά τώρα τέλειωσε, αφού με την Χριστότητά του έφερε σε μετάνοια τους ανθρώπους που ήταν έτοιμοι να μετανοήσουν και με την αυστηρότητά του έφερε σε κρίση και αποχωρισμό όλους αυτούς που δεν σκόπευαν και δεν ήθελαν να μετανοήσουν για να υπακούσουν. Και ο Χριστός λέει, δεν ήρθα να φέρω ειρήνη, μάχαιρα ήρθα να φέρω, μάχαιρα, να χωρίσω νύφη από πεθερά, πατέρα από γιο, αδελφό από αδελφή, μάχαιρα ήρθα να βάλω. Και ξέρετε αδελφοί αγαπητοί, ο Θεός πάντα έτσι εργαζότανε, τον τελευταίο καιρό όμως ακόμη περισσότερο. Γιατί ξέρει και μας πληροφορεί ότι λίγη ζύμη κάνει όλο το φύραμα ένσημο. Εάν δεν κάνει αυτόν τον καθαρισμό, τον διαχωρισμό, την κάθαρση, δεν θα μπορεί μετά να ελέγξει, να είναι υποέλεγχο, άγιο η εκκλησία, η οικογένεια. Ο Θεός λοιπόν έτσι κάνει, αποχωρίζει. Και μάλιστα δεν είναι μόνο αυτό το θέλημα του Θεού, το θέλημα του Θεού είναι και για μας, καθώς μας λέει αποχωρίστητε, εκβάλατε εκ μέσου των πονηρών, αποχωρίστητε. Και όταν αποχωριστείτε, καθώς είναι το θέλημα του Θεού, τότε εγώ θα κατοικώ μαζί σας, θα είμαι ο πατέρας σας και εσείς θα είστε οι μου και θυγατέρες μου. Το μήνυμα λοιπόν του Θεού σήμερα είναι ο αποχωρισμός, η κάθαρσης, η απόφασης του να μην συγκάνουμε με την αμαρτία. Με φόβο Θεού να αποβάλουμε την αμαρτία και να θεωρήσουμε τους ανθρώπους που δεν μετανοούν ότι είναι ενάντια του Θεού και εχθροί του Θεού. Γι' αυτό φωνάζει το Πνεύμα το Άγιο, μη ομοζυγείτε με τους απίστους. Καμία σχέση δεν έχει ο Χριστός με το διάβολο, το φως με το σκοτάδι. Αποχωρίστητε, είναι εντολή, είναι μήνυμα, είναι το θέλημα του Θεού. Αποχωρίστητε. Και αν μάθετε να εκλέγετε το τίμιον από του αχρίου, τότε θα είστε σαν το στόμα μου. Δεν υπάρχει συνέχεια ευλογία στον άνθρωπο ο οποίος ομοζυγεί με τους ενάντιους του Θεού και τους εχθρούς του Θεού. Δεν υπάρχει καλή συνέχεια, δεν μπορεί να υπάρξει. Αν δεν το κάνει ο άνθρωπος, θα έρθει ο Θεός και θα το κάνει ακόμη πιο επώδυνα. Θα βγάλει, θα διακαθαρίσει το αλώνιον. Και το άχυρο θα το ρίξει στη φωτιά, τον καρπό, το στάρι θα το βάλει στις αποθήκες του.
μία συνεχόμενη εντολή του Θεού είναι μην νομοζυγείτε και αποχωρίστητε, ώστε υποτασσόμενοι, υπακούοντες, εάν θέλετε, σε αυτή την εντολή του Θεού, να δώσουμε την ευκαιρία, όποιος το κάνει, δίνει την ευκαιρία στο Θεό να ενεργήσει θαυμαστά, να τον ελευθερώσει, να τον αγιάσει, να τον καταστήσει γιο του και θυγατέρα του, να τον καταρτήσει και να τον δοξάσει χρησιμοποιώντας τον στο έργο του το Άγιο. Ας πάρουμε λοιπόν με μεγάλη προσοχή το Λόγο του Θεού, με θέληση να κάνουμε το θέλημα του Θεού, να υπακούσουμε στο θέλημα του Θεού που μας φωνάζει αποχωρίστητε, αφορίστητε, λέει το κείμενο, απομακρυνθείτε, μην αφήσετε το σκοτάδι με το φως, θα σβήσει το φως σας, μην αφήσετε το ψέμα με την αλήθεια σας, θα διαφθαρεί η αλήθεια σας, μην αφήσετε την πλάνη με την ορθοτόμηση, θα διαφθαρεί η ορθοτόμηση. Αποχωρίστητε, ιδιαίτερα τις έσχατες αυτές οι μέρες. Και η συνέχεια θα είναι ένδοξη. Ο Θεός θα κατοικεί μετά των ανθρώπων. Οι άνθρωποι θα είναι πάντοτε αυτοί οι άνθρωποι, που δεν είναι θέμα καλοσύνης ή μεγάλης ή μικρής ή καθόλου αμαρτίας. Το ζήτημα είναι μετάνοια, επιστροφή, υπακοή στο θέλημα του Θεού. Υπακοή στο Λόγο του Θεού, όχι με τη δύναμή μας, αλλά με τη θέλησή μας. Όταν θέλω και προσκολώμαι στο Λόγο του Θεού, στην Εκκλησία του Χριστού, προσκολάμαι με όλη μου την καρδιά στο θέλημα του Θεού, τότε τη ζωή μου την αλαμβάνει ο Θεός πλήρως, αφαιρεί όλα τα σαπρά, σου δίνει σοφία και σύνεση και διάκριση να μπορείς να εκλέγεις το τίμιον και να απορρίπτεις το αχρίον, και σου δίνει τη χάρη του, το ελεός του και τη δόξα του. Σε καρταρτίζει, σε οικοδομεί, και ο άνθρωπος πια αυτός περπατάει από αγιασμό σε αγιασμό, από πίστη σε πίστη και από δόξα σε δόξα. Αξίζει τον κόπο, αδελφοί, να ακούσουμε με προσοχή το θέλημα του Θεού, την εντολή του Θεού, την προσταγή του Θεού που φωνάζει αποχωρίστητε. Αποχωρίστητε, χώρισε τον εαυτό σου, απομακρύνσου. Γιατί εάν δεν απομακρυνθείς, θα σε απομακρύνει ο Θεός. Θα σε απομακρύνει. Θα σε απομακρύνει. Για να μην μολύνεις για τους υπόλοιπους. Ιδίως τις έσχατες ημέρες. Να πάρουμε λοιπόν, αδελφοί αγαπητοί, μια καλή απόφαση. Εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριο. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, δεν λέω εγώ για σας, να λέει ο καθένας από μας. Δεν ξέρω τι λέτε εσείς, εγώ όμως και ο οίκος μου θέλομεν λατρεύει τον Κύριο εν πνεύματι και αληθεία. Αμήν.